Και, την... και αυτό είχα ερωτευτεί μαζί τη. Αλλά από εκεί και πέρα, να δεχτώ το λάθο μου στην υπέρμετρη αυτή έκθεση. Του Ζαντίου. Θεωρώ. Ότι... Επίση, ότι πήγε στις, μετά ότι ε, ρώτησε κάποιε άλλε και το είχε ξανακάνει σε άλλε. Δηλαδή, εγώ, ένα καθηγητή, ο οποίο έπαιρνε το τηλέφωνο ε, της, ε, των κοριτσιών, δεν τα στρίμωχνα σε μια γωνία, δεν τα ανάγκαζα να βγούμε ραντεβού, δεν βγαίναμε έξω. Απλώ έπαιρνα τηλέφωνο και κάνω. Ποιο... Δεν γίνεται. Δε, κάπου δεν κολλάει. Και επίση, γιατί δε, α δεχθούμε ότι δεν πήγε στον αυτόν γιατί φοβότανε. Όταν μαζευτήκαν και άλλε κοπέ, γιατί δεν πήγαινε στον κύριο στον το, το, σχολάρχη και να πει: Ξέρετε κάτι, έχουμε μία ενόχληση από τον κύριο Χαϊκάλη. Στην καλύτερη των περιπτώσεων να μου κάνανε παρατήρηση, μία επίπληξη. Στη χειρότερη να με διώχνανε. Δεν έφυγα για αυτό το λόγο από τη σχολή. Έφυγα για επαγγελματικέ υποχρεώσει. Και έφυγα γιατί διαφωνούσαμε σε πολλά πράγματα. Όπω είπα και πριν, μέσα στι σχολέ υπάρχουν πολλοί ανταγωνισμοί. Σε καμία περίπτωση όμω δεν πιέζει κανέναν άνθρωπο, δεν απειλεί κανέναν άνθρωπο, γιατί δεν μπορεί να πει δεν μου κάθισε ωραία. Σε τρία χρόνια που θα βγει από τη σχολή και σε τέσσερα-πέντε που θα ασχοληθεί, εμένα θα με βρει μπροστά σου. Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Ούτε έχει κανένα λόγο. Δεν είναι στο θέατρο που είναι αναγκαστικά και λε θα διαδοθεί μεταξύ μα, θα σε απειλήσω και τα λοιπά και θα σου κάνω νοήματα. Ε, επειδή ήθελα να είμαι προετοιμασμένη για την παρουσία σου εδώ, ε, παρακολούθησα ξανά και ξανά την συνέντευξη που έδωσε στο Μέγκα, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη πολλέ φορέ λόγο για κατάχρηση εξουσία. Πέντε-έξι φορέ ανέφερες αυτό. Ναι, ναι. Δεν θεωρεί ότι έγκυται σε αυτό το πλαίσιο όταν είναι ένα καθηγητή. Ένα καθηγητή και μόλι. Πολύ μαθήτη. μεγαλύτερο σε ηλικία από ναι, τη μαθήτρια. Ναι, ήμουν ναι, 42-43 χρονών Όπω είπα τότε και ήταν ε, 19, που σου λέω η ηλικία. Εσύ λοιπόν εκεί είχε βγει τελείω από το ρόλο του καθηγητή και θεωρούσε ότι το... είναι ένα άντρα Ο... που κερτάει λοιπόν, μια γυναίκα. Το θέτη, σωστά το θέτει. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι. Στο θέμα του καθηγητή λοιπόν που έχουμε πάνω στη σχολή. Τη συμπεριφέρθηκα άσχημα. Αισθάνθηκε να τη σε κάτι προσωπικά να τη να της μειώνω την προσωπικότητά τη, να την απορρίπτω μπροστά στου άλλου, να την προσβάλλω μπροστά στου άλλου. Αυτή είναι, είναι μια άλλη κατηγορία. Όχι, δηλαδή, δηλαδή έχουμε άλλη κατηγορία λοιπόν το είναι... θέμα καθηγητή, έχουμε, λοιπόν, του καθηγητή, έχουμε τον καθηγητή, ο οποίο έχει φυγεί ερωτικά, εντάξει. Και δεν μειώνει όμω την προσωπικότητα, την ακολουθεί, τη συμβουλεύει, τη κάνει το μάθημα τη κανονικά. Και η άλλη περίπτωση του ανθρώπου, που εκεί δεν εκμεταλλεύεται τη θέση, απλώ μιλάει σαν άντρα, μιλάει σαν άνθρωπο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Βέβαια κύριε Χαϊκάλη, με συγχωρείτε, ναι, αλλά ναι, όταν ε, γίνεται κάτι κατεξακολούθησε και για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα... Περίμενε, εσείς... περίμενε, περίμε, μην αλλοιώνουμε τις λέξεις. Κατεξακολούθηση είναι η πράξη του τηλεφώνου, όχι, όχι. Τηλεφώνου, Α, του τηλεφώνου, του έντονου φλερτ. Του έντονου φλερτ. Του... Όταν μιλάμε ναι. σε μια διαχρονική, του έντονου φλερτ. Ναι, αυτό ναι. μπορεί να ξεπεράσει τη γραμμή και να θεωρήσει μια γυναίκα ότι ε, εγώ δεν μπορώ να, διαχειρι... να διαχειριστώ έναν άνθρωπο ο οποίο δεν καταλαβαίνει. Όταν λοιπόν δεν στο τέλο, κλείσω με το τηλέφωνο. Όταν βλέπει ότι έφτασε και δεν μπορεί να διαχειριστώ, πε δεν θέλω καμία επαφή και μου κλείσω Απλά, το τηλέφωνο. Απλά, λέω ότι φοβάσαι. Ναι. Φοβάσαι, το κατανοώ Γιατί λοιπόν. Γιατί υπήρχαν περιπτώσει των γυναικών όλων που βγαίνουν αυτή τη στιγμή και λένε δεν μπορούσαμε να, να μιλήσουμε τότε. Έχει το επόμενο λοιπόν να πα στο σχολάρχη που δεν το κάναμε αυτό. Δεν λέω ότι αυτό το αποδέχτηκε η κοπέλα προ Θεού. Είπα είναι και αν και το αποδέχομαι αυτό το πράγμα μέχρι εσχάτου. Αλλά από εκεί πέρα το φλερτ μπορεί να γίνεται έντονο. Βεβαίω και γίνεται έντονο. Εσεί Βεδε... δεν καταλάβατε ότι περάσατε τη γραμμή εκεί πέρα. Μπορεί να μην το κατάλαβα. Γι' αυτό και ζητάω δημόσια συγγνώμη αν έχω υπερβεί τα, τα, τα όρια. Αλλά από εκεί μέχρι να, να, να κατηγορούμε ότι ξέρετε κάτι είναι σεξουαλική κακοποίηση ή παρενόχληση σε σημείο που να, να μπαίνω στη μία κατηγορία με την άλλη αυτό που έχω εγώ προσωπικά κατα, καταδικάσει μέσα από τη συνέντευξή μου, νομίζω ότι έχει διαφορά. Δεν το νομίζω ότι μίλησε για αυτό. κακοποίηση. Μίλησε για παρενόχληση. Για παρενόχληση. Αυτό... Λοιπόν... Να πάμε στο όνομα τη παρενόχληση. Η παρενόχληση λοιπόν γίνεται. Ότι όταν έχει ένα ενδιαφέρον σε έναν άνθρωπο, το δείχνει. Η παρενόχληση επίση είναι και εκ συστάδιν. Για yeah. ζώσει που λέμε, δηλαδή να γίνει κάτι εκείνη τη στιγμή, ή με το τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο, στο δίκαιο, μακρύ το τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο, στο τηλέφωνο, στο τηλέφωνο. Δηλαδή... Η παρενόχληση καθορίζεται όμω Αλλά... πολύ από την ε, θεσμική θέση που έχει ο κάθε ένα από του εμπλεκόμενου. Και κανένα να μην έχει θεσμική Ορίζεται θέση. Ορίζεται από αυτό, δηλαδή αν είναι διευθυντή, αν είναι καθηγητή, αν είναι δάσκαλο. Αποθέσει ισχύω λοιπόν είναι αυτό, αν το μετέφερα στην πράξη στη σχολή. Δηλαδή, ήμουνα καταδυνάστη απέναντί τη. Τη έκανα χειρονομία στην ώρα που έκανε μάθημα. Της ε, που πολλέ φορέ με στον χώρο του δικό μου και τα λοιπά. Υπάρχουν πολλές, πολλών ειδών ε, καταστώσει. Θα θε να εκφράσει κάτι, θα θε να πει κάτι, μπορεί να δημιουργήσει και ήμουν πολύ προσεκτικό σε αυτά. Δεν άγγιζα κανέναν. Αλλά τέλο πάντων. Α πούμε λοιπόν τι έγινε. Ε, τι, τι, αισθάνθηκε ότι. Δυσφορούσε μαζί μου την ώρα του μαθήματο. Όταν είναι κάτι που την έφερα σε πάρα πολύ δύσκολο την ώρα που κάναμε μάθημα, θα μπορούσε να έχει πει: Παιδιά, δεν μπορώ να παρακολουθήσω, να γίνει θέμα. Ή να το δούμε. Δεν είχα καμία τέτοια εικόνα. Δεν ακυρώνω, επαναλαμβάνω το λόγο τη. Απλώ διαφωτίζω κάποια σημεία και είπα ότι όπου ευθύνομαι, αναλαμβάνω τι ευθύνε μου και ζητάω συγγνώμη. Εγώ. Το Αλλά... εκτιμώ πολύ αυτό, Παύλο. Όχι όμω. Το, το ότι όταν με πήρε τηλέφωνο μου, είπε ότι εγώ δεν θέλω να αρχίσω τα εξώδικα δεξιά και αριστερά. Θέλω να βγω με το θάρρο τη γνώμη μου. Δεν έχει να Απλά ξέρει τι προβληματισμό μου, μου προσέγγισε. Ούτε να κρυφτώ πίσω από το δαχτήμα. Είμαι, είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο όταν το εκτιμώ αυτό. Κάτι... Περιμέναμε νομίζω όλοι να συμβεί αυτό. Κάποιο να βγει με το θάρρο τη γνώμη του. Να συμβεί και να πει αυτό. Ναι, πρόσεξε όμω. Αποδέχομαι αυτό, δέχομαι την καταγγελία τη, ελπίζω να καταλάβει όμω ότι δεν είχε καμία ούτε θέμα εξουσία. Δεν απειλήσα λόγω τη θέση μου, να ήταν μια. Θα μπορούσε να συμβεί και στο θέατρο, σε μια συνάδελφο. Θα μπορούσε να συμβεί και στο δρόμο. Λεπίδι, Θα μπορούσε βέβαια, να συμβεί κάπου. Δεν είναι μονολεκτική, Μπορεί να είναι όντω η αδιαφορία, αλλά στο, αντίθε... στο, άλλο άκρο. Μπορεί και αυτό να θεωρηθεί ότι από εκεί πέρα που ήταν ένα καθηγητή που όταν. όταν ε, εμένα, εμένα, εγώ θέλω να, κάνω πρόσωπο. την εξή ερώτηση, συνδυασμένη ναι. με αυτό που λέει η Ελένη. Ε, γιατί αισθάνομαι ότι με κάποιο τρόπο μια συγκεκριμένη μερίδα και όχι όλη τη ε, της γενιάς, της λίγο παλιότερης θεατρικά, κάπως την εκπροσωπεί σε σχέση με συμπεριφορές. Θέλω να σε ρωτήσω αν αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά σήμερα και αν σήμερα ήσουν καθηγητής, αν θα έκανες μια αντίστοιχη προσέγγιση σε μια γυναίκα, μια κοπέλα που θα ξεκινούσε τώρα. Όχι βέβαια. Και εδώ είναι το θέμα ότι εφτάσαμε σε αυτό το σημείο κλειδί που θέλω να συζητήσουμε. Να βρούμε τα όρια μεταξύ τη παρενόχληση, μεταξύ τη ερωτική έκφραση, ενό άνθρωπου που μπορεί να είναι ερωτευμένο, ενό άνθρωπου που θέλει να εκφράσει σε μια γυναίκα ό,τι τη θέλει και που πρέπει να χρησιμοποιήσει λέξει οι οποίε δεν μπορεί να κάνει μια προσέγγιση ερωτική ή συνέβρεση με το λεξικό του μπαμπινιώτη. Συγγνώμη. Όχι, ε, πρέπει να, να βάλουμε μια άλλη αυτό, Γιατί ναι. το έχει ξαναπεί. Όμω, όταν υπάρχει μια κοπέλα που είναι αρκετά μικρή ηλικία. Ναι. Απέναντι σε έναν άνθρωπο που είναι καταξιωμένος πρωταγωνιστή ναι. και δεν δέχεται το φλερτ, το γεγονό ότι παίρνει ένα, λαμβάνει ένα τηλεφώνημα το οποίο την φαίνεται σε δύσκολη θέση, αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Συμφωνούμε. Δεν έγινε όμω μετά. Δηλαδή έγινε το τηλεφώνημα αυτό το οποίο την ενόχλησε. Ναι. Και μετά σταμάτησε. Εγώ δεν θα φτάσω μέχρι το τηλεφώνημα. Γιατί... Εγώ θέλω να ρωτήσω ότι αφού ήσουν σε θέση ισχύω, εκείνη ήταν μικρή κοπέλα και σου εξέφρασε τα συναισθήματά τη ότι δεν την ενδιαφέρει αυτού του είδου η η, Εσύ... η οριστική, αν θέλει, φτάνει στο τηλέφωνο, στο τηλέφωνο που είμαι, κύριε Χαϊκάλη, μην τα λέτε αυτά, σα σας βλέπω σαν μπαμπά μου. Γιατί εκεί ήταν μια έκφραση δική μου αυτή. Σε όλο το. Όλο, Με σένα όλο... αυτό σου δείξε ο... ότι πραγματικά. Ότι τελείωσε, ναι. ναι. Μου έξερε εκεί ξύπνησα που λέμε και λέμε, ναι, εντάξει, κάτσε, έχει δίκιο η κοπέλα και τελειώνει η ιστορία. Η όλη αυτή είναι ένα φλερ το οποίο κορυφω... κορυφωνόταν, λέμε κορυφωνόταν, δεν ήταν λεκτικό. Καταλάβαινε το ενδιαφέρον μου, τεχνιέντο το απέφευγε, που εγώ απλώ όπω εξήγησα, σαν άντρα, επέμενα με ένα διακριτικό τρόπο. Σε πέρασα τα όρια του διακριτικού. Γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Αλλά μην μπλέκουμε όμω αυτό, μην θεωρούμε αυτό όμως ότι είναι στον ίδιο καμβά με άλλα πράγματα. Έτσι. Στο, στον ίδιο ενδεχομένω όχι, γιατί έχουμε Έτσι. φτάσει να μιλάμε, να μιλάμε ε, για βιασμού. Έτσι. Έτσι. Αλλά... Έτσι. Αλλά όχι και δεν είναι μόνο Είναι πάρα πολλέ καταγγελίε που είναι και... πολύ κοντά σε αυτό που περιγράφει από συναδέλφου σου. Ε, Ενδεχομένω όχι στη σχολή, μπορεί στο καμαρίνι, μπορεί σε ένα είναι άλλο, άλλο χώρο. Ό, είναι άλλο. Είναι άλλο στο καμαρίνι να κλειδώσει ένα συνάδελφο, είναι άλλο σε ένα χώρο ιδιωτικό να απειλήσει κάποιον, είναι άλλο σε δύο να του πει, α πούμε, ξέρει κάτι, αν δεν κάνει την αυτή θα τα βρει μπροστά σου θα με βρει μπροστά σου. Είναι άλλο να απειλήσει, ή άλλο να κόψει εργαζόμενο. Εάν και έλεγε, μου είπε ο Χαϊκάλη ότι θα σε πάω στην Οντισιόν, αλλά πρώτα θα κάτσει, εκεί υπήρχαν πρόβλημα. Εκεί σηκώνω τα χέρια, θα ήμουν καταδικαστέ μέχρι εκεί. Ούτε πίσω μου να λέμε ότι το έκανα, α πούμε. Αλλά εγώ να δεχθώ αυτό που λέω, το έκανα γιατί ήθελε να είναι. Όταν βοηθά έναν μου το βοηθά έναν άνθρωπο. Ακόμα και αν έχει δεύτερε σκέψει. Ποιε είναι αυτέ οι δεύτερε σκέψει. Εάν έβλεπα να λοιπόν θα έπρεπε καταναγκαστικά να κάνω κάτι. Με απειλή. να και να κάτι. Να τι κάνω χειρονομίε. Δεν το έκανα ποτέ. Ναι, ήμουν υπέρμετρα εκθετικό στην άποψη αυτός, αλλά να ορίσουμε τα όρια. Επαναλαμβάνω. Επειδή αναφέρεστε στα όρια, όμω θέλω να σα κάνω μια... μια, ερώτηση πάρα πολύ ανθρώπου. Αν ερχόταν η κολλητή σα ή δεν ξέρω, η, η κόρη σα και σα περιέγραφε ένα τέτοιο περιστατικό από έναν άνθρωπο. Ε, γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα μιλάμε, δεν μιλάω για την ε, κορύφωση τη ε, κατάσταση. Εσεί, α πούμε, τι θα λέγατε, δεν θα λέγατε ότι αυτό ο άνθρωπο. Πάλι επειδή επαναλαμβάνει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η σχολή ήταν από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο. Το θέμα του τηλεφώνου πρέπει να γίνει τον Ιούνιο, το ήλιο όταν είχε φύγει από τη σχολή, είχε τελειώσει. Και ήταν, έλειπε, νομίζω, και εντάξει, ήταν μια έκθεση ότι πώ θα την ξαναδώ κτλ. και τα λοιπά Αλλά σε όλη αυτή τη διάρκεια τα μιλάμε. Δεν μιλάμε κάθε μέρα το Ούτε κάθε μέρα γίνονταν τηλέφωνα. Έτσι? για να μιλάμε τη χρονική διάρκεια υπήρχε μια δεν ήμουν κάθε μέρα στη δηλαδή. δηλαδή, ναι, ναι, Υπήρχε ένα διάστημα. Διά, αυτό ναι. λοιπόν το δια, Γιατί όταν λέμε για την Οντισιόν, η Οντισιόν ξεκίνησε το, 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 τον Οκτώβριο. Ε, η Οντισιόν δεν έγινε τον Νοέμβριο. Έγινε το Φλεβάρι, Μάρτιο, Απρίλιο. Πότε δεν θυμάμαι τι ήταν. Ε, δηλαδή να πω υπήρχε ένα διάστημα μεγάλο. Ναι. Εκείνο που θέλω να τονίσω δεν εκμεταλλεύτηκα από τη θέση μου. ότι σε όλο αυτό το διάστημα δεν πήγα να πω ότι ξέρει κάτι. Άρα, επειδή μιλά για χρονικό διάστημα, δεν είναι από, από τον, Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο, πότε ήταν ο Τισιόν, ότι εκεί τη είπα που είχα όλο αυτό το περιθώριο και είχα εκφραστεί ότι αν δεν μου κάτσει δεν θα πα. Τη βοήθησα να πάει. Και όταν λέμε βοηθά, με βοηθά. Απλά εγώ αυτό, αυτό δεν θέλω να ρωτήσω. Εάν σα το έλεγε εσά κάποιο δικό σα άνθρωπο. Ναι, και μου έλεγε γιατί. Α, ε, τον τρόπο που προσεγγίζετε αυτή την κοπέλα. Γιατί αυτή η κοπέλα αυτή τη στιγμή. Θα έχει... έλεγα, θα ρώταγα, έχει γίνει κάτι άσχημο απέναντί σου. Δηλαδή, άσχημο εννοώ, δηλαδή, μια προσέγγιση να σε χουφτώσει, γιατί σε λίγο θα φτάσουμε να καταδικάζουμε και τον Παπαγιανόπουλο που έλεγε χούφτωστη, χούφτωστη. σου έκανε μια άσεμη χειρονομία, σου έκανε μια κίνηση η οποία ήταν σε κλείδωσε πουθενά, σε ξανάγκασε να του κάνει πράξει αυτά κτλ. Σε, σε πίεσε, εάν σε φλερτάρει με έντονο τρόπο, είναι συζητήσιμο. Να το δούμε αυτό πια όρια. Γι' αυτό μιλάω για όρια. Καθορίζεται όμω από το ρόλο, Παύλο, <Κουσίλυν> που ναι, Ναι, εγώ καθέζα. αυτό θα ήθελα να συμφωνώ. Αλλά το το ρόλο, πάντοτε ένα δημό. το θέμα, λοιπόν, ένα άνθρωπο που έχει μια, είναι μια, μια θέση. Ναι, βλέπει. Τι να κάνω δηλαδή τώρα, ωραία. Είμαι ένα άνθρωπο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω λίγο, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ. Υπάρχουν όμω και πολλέ περιπτώσει ανθρώπων που έχω περασπιστεί πολλέ φορέ και έχω έρθει σε έντονη αντιπαράθεση με ανθρώπου που έχουν καταπιέσει. Μπορεί κάποια στιγμή να βγουν και να το πούνε, α πούμε. έχω Είναι, είναι τελείω διαφορετική. Κύριε, άθρωποι, άρα λοιπόν αυτό που λέω. Έχουν το έχω κάνει πράξη. Από βία μέχρι. Nah, όταν έχεις, λοιπόν, έχω επίση ε, ενδιαφερθεί για εργαζόμενου που του έχουν καταπιέσει οικονομικά σε δουλειά και άκουσα ότι. Καλά, ο Χαϊκάλη λέει τώρα για του εργαζόμενου και του βοηθάει, γιατί ε, ε, έχει διασφαλιστεί την πλάτη του. Μα είναι κουβέντα αυτή. Παύλο, πριν, επειδή φαντάζομαι θα λήξει κάποια στιγμή η κουβέντα, είναι πολύ σημαντικό γιατί στην Ιλιάνα, χθε που ακούσαμε, να λέει και για άλλε περιπτώσει. Ναι, σωστά, αυτό είπα και έχουν πριν. Προκύψει και αυτό είπα πριν, μέσα. ότι λέω, τι εννοούμε, δηλαδή, άλλε περιπτώσει που έχουν πάρει τηλέφωνο και τα λοιπά. Δηλαδή, τι έκανα, δηλαδή, αυτό θέλω να καταλάβω. Έκανα το ίδιο, αντιμετώπιζε τι άλλε, έχω στείλει σοντισιόν, έχω απειλήσει, έχω κάνει κάτι. Γιατί να σου πω και κάτι, κάποια πράγματα που μπορεί να τα λέει κάποιο και δεν μπορεί να τα, τα δούμε. Ε, εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ να το ελέγξω. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Δεν σε ρωτήσω να το Από για... την άλλη, μπορεί ο καθένα αύριο, αν γυρίσει κάποιο και πει ε, μου έχει κάνει κάτι, και δεν, δεν μπορώ να την κρούσω πια. Δηλαδή δεν γίνεται. Ο καθένα αυτή τη στιγμή βγαίνει και λέει, υπάρχουν χιλιάδε πάνω το βαρχίζω και εδώ φοβούν. νομίζω ότι το αναγνωρίζει ξεκάθαρο ότι είναι η Λιάννα, ότι ήταν μαθήτριά Βέβαια, σου. δεν θα κρυφτώ πίσω, πίσω σκ... το δάχτυλο. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι γιατί έχει γίνει και viral μια προσωπική σου συνομιλία στο Messenger. Έχει γίνει viral στο Ιντερνετ αυτή τη στιγμή και θέλω να σε ρωτήσω αν αληθεύει καταρχά αυτή η συνομιλία, αν είναι προϊόν μοντάζ. Πρόσεξε λοιπόν. Ε, δεν το είδεσατε αν είναι μοντάζ ή όχι. Έχουν πάρει κάποιε φράσει. Mm. Να δούμε λοιπόν τι φράσει. Έχουν πάρει λοιπόν τι φράσει και έχουν βάλει Παύλο Χαϊκάλη με ένα προφίλ το οποίο δεν είναι το δικό μου. Το προϊόν προφίλ είναι. είναι. με ελληνικά γράμματα κτλ. Αλλά η φωτογραφία είναι αυτή, δική μου κτλ. Α πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι όμω ότι έχει γίνει, ρε παιδί μου. Οπό Έτσι, όχι ότι είναι είναι έχει σημαντικό γίνει διαδικαστικό να έχει. Γιατί είναι ο φίλο μου Δημήτρη ο Μαυρόπουλο δεν έχει καμία σχέση με τα social media, δεν ξέρει και του έχουν φτιάξει προφίλ κάποιοι και μπαίνουν μέσα, παντάει στον κόσμο, βρίζει κόσμο κτλ. Έχουν ένα προφίλ, όταν ήμουν βουλευτή, ένα προφίλ δικό μου το οποίο έβγαινε κάποιο και έλεγε να σα τις τι κόρε σα, κτλ. Γιατί ήταν το κείμενο και μου το στείλανε και παρενέβη. Είχα πάει στον κ. Σφακενάκη και τότε είχαμε κάνει ένα θέμα. Λοιπόν, Υπλοφορούν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια στιγμή ένα κείμενο το οποίο είναι κολάζ και είναι μόνο οι δικέ μου φράσει. Οι φράσει οι αυτέ λοιπόν α πούμε. Ότι υπάρχουν, ότι είναι όντω δηλαδή ότι έχουν γίνει. Ε, μ' αρέσουν τα πόδια σου και τα λοιπά και εσύ είσαι στη φωτογραφία με το. Αλλά με το... Δεν, αντι... έχει τις απαντήσεις, με, δεν έχει τι απαντήσει. Δεν, έχει τι απαντήσει, τι μου λέει. Άρα υπάρχει ένα διάλογο. Επίση δεν μπορούμε να, 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 μπούμε σε αυτή τη λογική γιατί ο καθένα μπορεί να κάνει και να λέει ό,τι θέλει. Γιατί έχουμε ξεμπλέξει τα όρια τη παρενόχληση. Παρενόχληση τι είναι. Όταν σου απαντάει κάποιο ή όταν κάνει διάλογο, υπάρχουν πολλοί διάλογοι. Υπάρχουν γυναίκε οι οποίε σε πλησιάζουν ερωτικά μέσα και σου λένε στο τέλο θα μου πάρει μια κάρτα για τηλέφωνο. Έχουν γίνει. Υπάρχουν ομοφιλόφιλοι οι οποίοι παίρνουν προφίλ γυναίκα και βγαίνουν, ας πούμε, εξώ, α πούμε, ξέρω και εγώ, Υπάρχουν πολλά πράγματα στη μέση. Το έχω ζήσει με έναν συνάδελφο. Έχω μάρτυρα, δηλαδή, με έναν συνάδελφο στο θέατρο που κάναμε ένα τέτοιο διάλογο που έλεγε: Ωραία, με τρελαίνουμε για σένα κτλ. Αυτά. Μπράβο. Υπάρχουν πολλά, πολλών τέτοιων καταστάσεων. Παιδιά, έχει χαθεί μπαλά. Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε πια. Δεν, δεν γίνεται, δεν είναι διαχειρίσιμο πια να με... Βγαίνω να απαντήσω επί τη ουσία. Όποιο θεσθάνεται ότι ακόμα και αυτέ οι φράσει, ε, κουκλάρα μου, που δεν είναι αυτό, τα λέω παραπάνω, αποτελούν. Ε, σεξουαλική παρενόχληση σε μια γυναίκα, εντάξει, τότε είμαστε όλοι ένοχοι. Τότε δεν το συζητάμε, είμαστε όλοι ένοχοι. Είναι συνθήκε που λέγονται δεν λέγονται, Παύλο, αυτέ ναι, οι φράσεις. Φράσεις. Αν λοιπόν ναι. υπάρχει ένα διάλογο όμω ο οποίο έχει αποκοπεί και λε, που δεν ξέρω τι είναι αυτό ο διάλογο. Αλλά λέμε ότι είναι από κάτω, ναι, ξέρει και τα λοιπά. Γιατί έχει αποκοπή, γιατί δεν βάζει και τη δική σου απάντηση. Ρε, ηλίθια τη λε. Αυτό έχει δίκιο. Αν μου πει κάποιο, λέει ηλίθια τη λε, το κόβουμε. Δεν έχω να συνεχίσω. Αν συνεχίσει, θα λέγε Κοιτάξτε, εγώ του λέω Αρέ, ηλίθεια, και αυτό μου λέει Α μέξω. Εγώ συνεχίζει. Παρ' όλα αυτά, βγαίνει ναι, ναι. εσύ να και υπερασπίζεσαι ε, σε σχέση με την δεν σχέση υπερασπί. σου με αναλύω. την Ιλιάνα. Άλλο ναι, θέλω ναι, να αναλύω. πω το τι έχει συμβεί και θε να πει τη δική σου αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, η Ιλιάνα μίλησε και για άλλε ηθοποιού τη σχολή εκπαιδευόμενε και σήμερα μου ανέφερε ότι υπάρχουν. Τρία ακόμα κορίτσια που ναι. έχουν εμφανιστεί για το δικό σου όνομα. Πώ σκοπεύει να κινηθεί. Καθόλου. Α πάνε στο. Εγώ, καταρχά, είπα την τελευταία φορά που βγαίνω, γιατί δεν μπορώ να το διαχειριστώ πια. Όποιο πιστεύει ότι έχω κάνει κτλ. να πάει στο σωματείο, όπω πολύ ευγενικά έκανε η Ηλιάνα, και να καταγγείλει και από εκεί πέρα. Εσύ ζητά ακολουθείς... συγγνώμη από την Ηλιάνα αν αυτή η κατανόχληση, την... εσά συμπεριφορά. Αν συμπεριφορά την κατανόχληση σε μια. Αν γνωρίζει ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή το 2021 Όχι, πούμε. βέβαια, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση σήμερα Ο έτσι όπω έχουν γίνει τα πράγματα, ναι. ναι. Αλλά επίση θέλω να καταγγείλω και αυτό που είπα ότι πιο αρρωστημένο μυαλό ήταν σε αυτό το βίντεο που είχαμε κάνει με τον Πέτρο το 18, Που λένε ότι σήμερα κάνουμε σάτυρα πάνω στα θύματα τη σεξουαλική κακοποίηση. Που ήταν ένα αστείο βίντεο το οποίο κάποτε γελάγανε. Τώρα λένε ότι. Επειδή λοιπόν τα πράγματα βλέπουμε κάπου από μία ολιοπτική γωνία σήμερα, δεν μπορώ πίσω να το διαχειριστώ. Έχει κάποιο σχόλιο για όλα τα υπόλοιπα, χωρί να απομονώματα, αν μου επιτρέπει για όλες τις υπόλοιπες καταγγελίες ή για την ε, παρέτηση του Δημήτρη Λιγνάδη που είναι το πιο πρόσφατο σε σχέση με... τον Δεν υπάρχουν, τον υπάρχουν στοιχεία και υπό... δεν μπορώ να κρίνω ονοματικά κάτι. Ξέρω μονάχα ότι αν βγουν κάποια πράγματα ε, που θα βγουν την επόμενη εβδομάδα, ε, νομίζω θα κοκκινήσουν και οι πέτρες. Παύλος, ευχαριστούμε Αλλά πάρα πολύ. Αυτό, έκεινον, αυτό δεν μπορώ να... Αν οποιοδήποτε έχει, γιατί πια η ονοματολογία και το θέμα, λοιπόν, αν αισθάνεται κάποιο ότι μπορεί να, να βγαίνει και να, να μιλάει οτιδήποτε και αν κάποιον τον έχω θίξει και έχει υπερβόη, ζητάω δημόσια συγγνώμη. Από εκεί και πέρα όμως να ορίσουμε αυτό με Διαφέρει εμένα, να ορίσουμε τα όρια τι εννοούμε παρενόχληση γιατί μπορεί να έχω εκφραστεί σε διά. Δεν είναι μόνο το Ιλιάνα και σε άλλε γυναίκες πάντοτε εκφράζεις έτσι. Εάν ο καθένα το χρησιμοποιήσει είμαι ένοχος Πάμε για κοινωτίνα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και Αλλά θα ήθελα να, θα ήθελα να το κρατήσουμε αυτό. Α τα ξαναορίσουμε ναι. τα όρια. Ας τα λοιπόν, ορίσουμε λοιπόν για να δούμε αν πράγματι είναι. Αρχή. Άνεστα, άνεστα, ό, δε αν γράψω, δεν τον είναι ξεκάθαρα για όλους και κοινά να τα δράσεις. ορίσουμε από την αρχή, παιδιά. Αυ, σε αυτό συμφωνούμε νομίζω όλοι. Εντάξει, εγώ διαφωνώ με την έννοια ότι τα όρια συγκεκριμένη περίπτωση ήταν για μένα ορατά, ενώ σε επίπεδο καθηγητή μαθήτρια. Πάντοτε θα υπάρχουν σχέσει και κάποιο θα είναι πολύ πιο δυνατό σε μια σχέση. δεν είναι, δεν είναι το... το, ζήτημα από εκεί. Δεν... Φυστη... Ε, ναι, υπάρχει μια... Γι' αυτό σου εξήγησα. Γι' αυτό βάζω τα όρια του καθηγητή. Ποια ήταν. Ήμουνα εκεί εντάξει τη συνείδησή μου. Ναι, αλλά ήταν ένα κορίτσι πέρα. το οποίο δεν μπορούσε να το διαχειριστεί προφανώ αυτό. Δε... Μα γι' αυτό και ζητάω σου αν το υπερέβαλα. Το πω, δεν, λέω, δεν κρύβουμε πίσω το μου, Παύλο. Ναι, και σε τιμά αυτό. Δεν το λέω αυτό το πράγμα. Μπορεί να υπερέβαλα γιατί ενδιαφερόμουν και αυτή την κοπέλα. Αλλά από εκεί και πέρα, τι να κάνω, δηλαδή εντάξει, ναι, υπήρχε μια, πάντοτε υπάρχει μια σχέση κάποιο. Υπάρχουν και γυναίκε που είναι σε μια α, άλλη κλίμα και με, με άλλους που είναι πιο αδύνατο. Το ίδιο φτά. ισχύει. Δεν ισχύει. Το ζητούμε να βρούμε όμω του κώδικε τη επικοινωνία και πώ σε αυτό γίνεται καταναγκαστικά. Άλλο το καταναγκαστικά. Γι' αυτό μιλάω. Άλλο το πράγμα το πώ γίνεται να καταδικάσει κάποιον, να, να τον αναγκάσει να κάνει κάτι και άλλο το να εκφράσει ένα. Βεβαίω μπορεί να έχω, να έχω υπερβεί. Κάθε άνθρωπο μπορεί να υπερβεί σε κάτι αυτό κλπ. Λοιπόν. Αυτό είναι καταδικαστέο. Δεν το συζητάμε. Άλλο όμω αυτό και άλλο το να ορίσουμε τα όρια του τελικά τι είναι παράβαση. Τι είναι πράγμα το οποίο δηλαδή ε, ε, παραβιάζει την προσωπικότητα του άλλου, καταλήγει την προσωπικότητα του άλλου, ε, απειλεί την προσωπικότητα του άλλου και τη δουλειά του άλλου, παίζει με το ψωμί του άλλου, να το πω με λίγα λόγια. Τον απειλεί με πράξει, αυτό νομίζω ότι είναι τελείω διαφορετικό. Ε, θέλω να σε ευχαριστήσω για το θάρρο τη γνώμη σου σήμερα. Αλήθεια, με έχει εντυπωσιάσει. Νομίζω ότι σου μιλήσαμε κι εμεί αρκετά ειλικρινά. Ναι, ναι, και όπως, όχι, σε ευχαριστώ κι εγώ γιατί. Και, ε... και βλέπει, δεν κρύφτηκα γιατί δεν έχω κανένα λόγο να κρύβομαι. Αλλά πώς. θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί και ο κόσμο περιμένει μια τέτοια στάση. Γιατί όλο αυτό αφορά και τον κόσμο πάρα πολύ άμεσα. Και περιμένει να ακούσει ε, μια απάντηση και ενδεχομένω μια συγγνώμη και ο ίδιο ο κόσμο. Κυρίω όμω τα θύματα. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Καλά σας σας Πάμε σε διαφημίσει και επιστρέφουμε.